εδώ είμαστε λοιπόν και έγινε κάτι στο αεροδρόμιο πραγματικά που δεν θα μπορούσε να το φανταστεί κάποιος. Όπου ο Λάκης Γαβαλάς, ένας άνθρωπος πάρα πολύ ευγενής, δεν το θυμάμαι ποτέ να έχει πιαστεί με κάποιον. Και πολύ αγαπητό και γενικότερα να πιαστεί τώρα με τρεις μοναχούς. Ναι. Θέλω να καταλάβω να τι έχει ακριβώς γίνει. Τι έγινε χθες, γυρνούσε από Θεσσαλονίκη και του έγινε μια φραστική επίθεση από τρεις καλόγερους, από έναν συγκεκριμένα, και ανέβηκε ένα βίντεο από τον Γιώργο Τσαλίκη. Συγκεκριμένα τον ρώτησαν, είσαι άνδρας ή γυναίκα. Στο lounge της εταιρείας που σημαίνει. Το lounge που είναι την business. Έτσι. Είναι πιο ακριβά εισιτήρια να πούμε. Έχει υπάρχει μια άλλη εξυπηρέτηση. Πάμε να δούμε ακριβώς το βίντεο και έχουμε αποκλειστικά συνέχεια το Λάκη Γαβαλά που απαντάει σε όλα. Είσαι γυναίκα ή άνδρας. Εσύ τι είσαι, καταρχήν να μου πεις εσύ που είσαι και πνευματικός και πρέπει να δίνεις το παράδειγμα στους ανθρώπους. Εσύ τι είσαι, είσαι πνευματικός. Πιστεύεις στο Θεό. Μοναχός είμαι. Και μοναχός θα μείνεις. Γιατί με τέτοια κρίση που έχεις, αυτή δεν είμαι η οικογένειά σου. Είσαι Έλληνας. Εσύ να τσινιάς τι είμαι. Ληξιαρχείο είσαι. Ρώτησε άνθρωπος. Γυναίκα, ναι. Ποιος είσαι. Σε αυτή και εκεί που ζείτε έχετε πολλούς άντρες. Μόνο άντρες. Κοίταξε να προσευχηθείς στο Θεό να είσαι καλός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και μη σε νοιάζει αν είναι άντρας ή γυναίκα. Μου καλά, φύγε από εδώ. Όχι, δεν θα φύγεις εσύ. Εσύ δεν δουλεύετε να ντρέπετε. Όχι, εμείς δεν ντρέπομαι. Πρέπει να ντρέπεσαι όμως πάρα πολύ. Εσύ γιατί πρέπει είσαι άθρησκος, δεν προσεύχεσαι στο Θεό για τους ανθρώπους. Έχεις διακρίσεις. Παιδιά, πολύ άβολο. Πάρα πολύ άβολο. Δηλαδή να περπατάς και να σου λένε εσύ τι είσαι. Τι είσαι, είσαι Έλληνα, είσαι άντρας, είσαι γυναίκα. Είναι η ζωντανή απόδειξη. Εννοείται ότι το καταδικάζουμε, όποιος και να είναι. Απλά το ότι είναι άνθρωποι της Εκκλησίας μας κάνει εντύπωση. Λίγο παραπάνω. Όχι ότι δικαιολογούμε αν είναι κάποιος κάτι άλλο. Να κάνει άλλο επάγγελμα ή να ασχολείται με άλλα πράγματα. Ο Λάκης Γαβαλάς απαντάει. Εμένα με συγχωρείτε, μου κάνει εντύπωση που είναι και στην business. Δεν ξέρω αν αυτό. Κοίταξε, μπορεί να είσαι gold member και να έχεις πρόσβαση στο. Κάνουν τόσα ταξίδια για να είναι gold αλλά member. Αυτό είναι μοναχοί, για να μένουν εκεί μοναχοί. Γι' αυτό δεν είσαι μοναχός, μονάζεις. Αν φορτώνουν μίλια, ναι. Τι μοναχοί είναι αυτοί. Πάνε άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλειές, θέλουν την ησυχία τους. Δεν πάνε για να πλακωθούν και να τραμπουκίζουν κόσμο. Μπράβο εμένα. Του πάντως που έβγαλε αυτό. Το βίντεο. Ζήτησε αυτό. Άδεια να του το λέει, θα σας βγάλω βίντεο. Το έχει πει έτσι ο Λάκης. Το είπε, θα σας βγάλω βίντεο, βγάζω βίντεο τώρα. Μπράβο του που το έβγαλε για να δούμε ότι υπάρχουν αυτά περιστατικά ακόμα και σε αναγνωρίσιμου ανθρώπου. Υπάρχει ναι, αλλά να στην κοινωνία. Δεν είναι μοναχός. Και όποιος και να το κάνει. Δεν με αφορά αν είναι μοναχός. Γιατί θυμάστε πριν εβδομάδες ακούγαμε ο κύριος και η κυρία Κασελάκη. Ενώ υπάρχει μια ρητορική γενικότερα μίσους δημόσια και στις εκπομπές που καθόμαστε και σχολιάζουμε. Παιδιά, δηλαδή υπάρχει μια καθημερινότητα. Έχουμε μια παρέμβαση, έχουμε εξέλιξη. Ο κύριος Ανδρέας Καραγιάννης έχει να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Για το περιστατικό και συγκεκριμένα για το μοναχό με τον οποίο έκανε bullying στο Λάκη. Υπάρχουν κατηγορίες, τι γίνεται. Δεν ξέρω. Πάμε να δούμε όμως το βίντεο. Το Λάκη Γαβαλά που περιγράφει τι συνέβη όταν μπήκε στο αεροπλάνο. Γιατί συνέβη ένας διαπλεκτισμός μέσα στο αεροπλάνο μεταξύ τους. Για να δούμε. Είδαμε ένα βίντεο, έγινε ένας χαμός στο αεροδρόμιο. Καταρχήν βρίσκεται εδώ πέρα ενδιάμεσα των γυρισμάτων που έχω για το My Style Rocks. Χθες έφυγα και πήγα στη Θεσσαλονίκη γιατί είμαι καθηγητής σε ένα ΙΕΚ που πηγαίνω κάθε Πέμπτη, διδάσκω και τελικά καταλαβαίνετε ότι το πνεύμα μου και όλα είναι πάνω στη δημιουργία, να μεταλαμπαδεύσω πράγματα που θέλω. Και επειδή είμαι συχνός επιβάτης, έχω μια gold card και πηγαίνω στο VIP, αυτό τέλος πάντων που πηγαίνουν στο αεροδρόμιο ειδικοί, κάποιοι ειδικοί. Βλέπω λοιπόν, πάω να αφήσω την τσάντα μου και την ώρα που αφήνω σε μια καρέκλα να πάω πιο νερό, βλέπω τρεις ιερείς που τελικά ήταν καλόγεροι. Και ένας από αυτούς, με κακά ελληνικά, μου λέει: εσύ τι είσαι τώρα, άντρας ή γυναίκα. Εγώ το μεταξύ, καλά, εντάξει, δεν είναι ότι ντύνομαι κλασικά αντρικά, σαν να πάω στην τράπεζα να δουλέψω, αλλά φοράω ένα παντελόνι φαρδί, βερμούδα φαρδιά, όπως φοράνε και οι ράπερς και όλες. Φοράω ένα τίσερ και από πάνω μου ένα, αυτό το πράγμα που φοράω και τώρα. Και του λέω: παίρνω το κινητό μου και του λέω: μπορείς να μου ξανακάνεις αυτή την ερώτηση τώρα και να σε γράφω εγώ εδώ στο κινητό. Και μου ξανακάνει αυτό το βίντεο που είδατε και παθαίνω σοκ. Αυτοί ήταν τρεις που ίσως ερχόντουσαν από το Άγιο Όρος ή κάτι τέτοιο και αυτό με οργίζει περισσότερο και να κάθονται να μιλάνε έτσι στον κόσμο. Και αφού λοιπόν τους είπα αυτό το πράγμα ότι δεν έπρεπε να κάνετε, εσείς πρέπει να προσευχόμαστε και να κάνετε και λέω εσύ τι είσαι. Μου λέει μοναχός. Λέω και μοναχός θα μείνεις. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο. Αυτοί είχαν ήδη καθίσει στην business class. Είχαν business εισιτήρια. Business class, ήταν στο lounge, ήταν στις business. Την ώρα που μπαίνω, μου λέει αυτός παλιό
που κάνει έτσι και τα ακούει ο κόσμος. Το πιάνω λοιπόν από το μουσικό και αυτό μετάνιωσα πάρα πολύ που το έκανα, αλλά με έφερε σε τέτοια οργία. Έχω πάρει το πνευματικό μου τώρα, προσπαθώ να του μιλήσω, δεν τους βρίσκω. Να τους πω ότι ειλικρινά έκανα κάτι τέτοιο και αυτός του φεύγει το καπέλο την ώρα που του τραβάω το μουσικό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος της εκκλησίας να με φέρει σε αυτό το σημείο. Επειδή λοιπόν ευκρινώς τα πρόσωπά τους είναι στο βίντεο, προκαλώ την εκκλησία, την μονή στην οποία αυτοί μπορεί να έχουν περάσει, γιατί αυτοί είναι απατεώνες, κρυμμένοι με ημάτια. Μαύρα. Το λέω και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Επειδή έχω κάνει και στις φυλακές και τα λοιπά, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλοί ιερείς οι οποίοι καλύπτονται μέσω ηματίων, που ήθελα από του πιλότου να του βγάλει έξω, να του πάει αυτόφορο για αυτό το πράγμα που κάνει. Γιατί αναστατώσαν τον κόσμο, ήρθε ο κόσμος μετά μου λέει: ηρέμησε. Καταλαβαίνεις ότι είχα βγει εκτός αυτού. Δεν γίνεται. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που πρέπει να ήταν Γεωργιανοί ή κάπου από Ρωσοκατάσταση, ήταν σίγουρα σε κάποιο μοναστήρι. Και λέω: γιατί φιλοξενείτε εσείς μοναστήρι αυτούς τους ανθρώπους, για ποιο λόγο? Δεν πρέπει να τους πετάξετε από το στερέωμα αυτό. Δηλαδή, εν ονόματι ενός μοναστηριού μπορούν να λένε τέτοια πράγματα. Είναι καταπροκλητικό. Το καταδικάζω και θέλω να υπάρξει λύση από την Εκκλησία, από τις μονές για τέτοιους ανθρώπους. Ναι, πολύ τομημένη τοποθέτηση. Αυτό που κατάλαβα εγώ ως υπαινιγμό ή ως πληροφορία, ξεκάθαρα το λέει, το να ολοκληρώσω, είναι αν ο συγκεκριμένος που του έκανε bullying του είναι γνωστός του από τις φυλακές, υπονόησε ότι είναι άνθρωποι που είναι παράνομοι και βρίσκουν... Απατεώνες, κρυμμένοι σε ημάτια, είπε. Μονές. Το άφησε έτσι, ναι. Πάντως, ο ίδιος είναι σίγουρος ότι είναι καλυμμένοι. Για να δούμε.